Λοιπόν, στο ημερολόγιο καλεσμένη σήμερα η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Νίκη Κεραμέως, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ. Λοιπόν, έγινε μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για αυτό το νομοσχέδιο που φέρατε. Το νομοσχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διοικήσεις των μεγάλων οργανισμών, των νοσοκομείων κλπ. Και για να συνοψίσω και την κριτική αλλά και την αναγνώριση, είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση, με την έννοια ότι βάζει ένα αποτελεσματικό φίλτρο στους άσχετους, στους ανίκανους, στους εντελώς ακατάλληλους, γιατί για παράδειγμα με αυτή τη διαδικασία που θεσμίζεται δεν μπορεί, ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ ή μια ιδιοκτήτρια Ινστιτούτου Αισθητικής να οριστεί διοικητής νοσοκομείου. Από την άλλη μεριά, η κριτική είναι ότι δεν υπάρχει φίλτρο στον κομματικό, αφού στο τέλος ο υπουργός θα διαλέξει. Λοιπόν, κύριε Τσίμα, πρώτα απ' όλα μιλάμε για οργανισμούς, για φορείς του δημοσίου, μιλάμε για περίπου 600 θέσεις. Ναι. Αυτές οι 600 θέσεις αφορούν τα νοσοκομεία της χώρας, αφορούν οργανισμούς εθνικής εμβέλειας, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως είναι ο ΕΟΠΗ και ούτω καθεξής, και οργανισμούς τοπικής εμβέλειας, όπως είναι μια δημόσια βιβλιοθήκη σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα στάδιο και ούτω καθεξής. Η ευθύνη για την επιλογή των διοικήσεων αυτών ανήκει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως έρχεται και λέει αυτοβουλώς ότι εγώ θέλω να βάλω παραπάνω φίλτρα. Θέλω όλη η διαδικασία να περάσει υπό το ΑΣΕΠ. Θέλω να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά το πτυχίο που απαιτούμε να είναι σε συνάφεια, η εργασιακή εμπειρία που έχει κάνει κάποιος να είναι σε συνάφεια. Παράδειγμα, στο παρελθόν μπορούσε να γίνει κάποιος διοικητής νοσοκομείου ο οποίος δεν είχε πτυχίο συναφές, δεν είχε εργασιακή εμπειρία συναφή. Αυτά αλλάζουν. Μάλιστα. Άρα αρχίζουν και μπαίνουν κάποια φίλτρα υψηλά, αντικειμενικά, προκειμένου ακριβώς να στείλουμε ένα σήμα ότι θέλουμε τους καλύτερους σε αυτές τις θέσεις. Επιπλέον, μπαίνει ένα οριζόντιο τεστ δεξιοτήτων. Και απαντώ ήδη σε ένα σκέλος ερωτησίας που αφορά στον κομματισμό. Ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κεντρός. Όλοι δίνουν τεστ δεξιοτήτων, ψηφιακό τεστ υπό το ΑΣΕΠ. Και μόνο οι 15 πρώτοι περνούν στο επόμενο στάδιο. Μόνο. Άρα αρχίζουν και μπαίνουν διάφορα φίλτρα, ναι, τα οποία έχουν στόχο ακριβώς στο να επιλεγούν εν τέλει καλύτεροι. Λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία με τα αυστηρά λεγόμενα on-off κριτήρια, τα πτυχία, την εργασιακή εμπειρία, το τεστ δεξιοτήτων και ούτω καθεξής, καταλήγει στους τρεις επικρατέστερους από τη διαδικασία αυτή υπό το ΑΣΕΠ. Ο υπουργός μπορεί να επιλέξει έναν από τους τρεις. Δεν μπορεί να επιλέξει τον Γιάννη, τη Μαρία, την Νίκη, τον Παύλο και το καθεξής. Σωστό. Μπορεί να επιλέξει μόνο από τους τρεις που έχουν ήδη επιλεγεί από τη διαδικασία αυτή υπό το ΑΣΕΠ. Και γεννάται το ερώτημα εύλογο, πρέπει να πω, γιατί να το κάνει, γιατί να επιλέξει ο υπουργός. Απαντώ. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο υπουργός έχει την ευθύνη αυτού του φορέα. Να σου το πω με ένα παράδειγμα. Αν αύριο γίνει κάτι σε ένα νοσοκομείο, ποιον θα φωνάξετε εσείς? Τον Υπουργό Υγείας. Ο υπουργός έχει την ευθύνη του φορέα. Και ο εκάστοτε υπουργός έχει την ευθύνη του φορέα. Άρα είναι σημαντικό να μπορεί να έχει τον τελικό λόγο, αλλά προσέξτε, όχι σε μία ανεξάρτητη δεξαμενή, στους τρεις που έχει επιλέξει το ΑΣΕΠ. Ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι να συνεργαστεί με αυτόν τον επικεφαλής. Άρα για αυτούς τους λόγους γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, μπαίνουν όλα αυτά τα αντικειμενικά φίλτρα και στο τέλος, επειδή μιλάμε για φορείς για τους οποίους την ευθύνη έχει η κυβέρνηση, η επιλογή είναι στον υπουργό. Σε αντιδιαστολή, για παράδειγμα, με τις ανεξάρτητες αρχές. Στις ανεξάρτητες αρχές το Σύνταγμα το ίδιο έχει προβλέψει ότι η επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, ορίζεται από μια διακομματική διαδικασία στη Βουλή. Δεν είναι το ίδιο εδώ. Το Σύνταγμα δεν λέει το ίδιο για τα νοσοκομεία της χώρας. Γιατί? Γιατί είναι φορείς για τους οποίους την ευθύνη έχει το πολιτικό πρόσωπο. Και άρα πρέπει να έχει κάποιο λόγο. Εμείς περιορίζουμε πάρα πολύ αυτό το λόγο στο να είναι από τρεις που έχει επιλέξει το ΑΣΕΠ. Η ένσταση είναι ότι με αυτή τη διαδικασία, αφού στο τέλος θα διαλέξει ο υπουργός, ένας ικανός άνθρωπος που θα ήθελε ενδεχομένως να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είναι, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία τώρα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, αν κυβερνούσε το Πασόκ, θα πει, αφού στο τέλος θα διαλέξει ο υπουργός και θα διαλέξει από τους τρεις εκείνων που είναι πολιτικά πιο κοντά σε αυτόν, γιατί να μπω στη διαδικασία και να υποβάλω υποψηφιότητα? Και μήπως αυτό είναι ένα φίλτρο που αποθαρρύνει τη συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες ανθρώπων με προσόντα, που όμως αισθάνονται ότι, επειδή πολιτικά δεν έχουν την κομματική, εν πάση περιπτώσει, προτίμηση, δεν θα επιλεγούν τελικά, άρα δεν μπλέκουν καθόλου. Δύο απαντήσεις σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, το τεστ το δίνουν άπαντες. Άπαντες. Ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων. Μπορεί οι 15 πρώτοι να μην είναι κανείς που να πρόσκειται, αν θέλετε,
την κυβερνώσα παράταξη. Μπορεί να είναι κάποιοι. Δεν έχει καμία σημασία πλέον. Γίνεται ένα τεστ το οποίο είναι οριζόντιο, το οποίο είναι ψηφιακό, το οποίο γίνεται υπό το ΑΣΕΠ. Δεύτερη απάντηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σε υψηλές θέσεις ευθύνης δεν βλέπει κόμματα και χρώματα. Εγώ θα σας πω πάτε την υψηλότερη, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχετε δει υπουργούς, υφυπουργούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στον παραδοσιακό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Να το δεχτώ αυτό που λέτε, αλλά ο νόμος θα ισχύει και στις επόμενες κυβερνήσεις που δεν ξέρουμε τι. Σωστά, και γι' αυτό μπαίνουν αυτά τα αντικειμενικά φίλτρα. Γι' αυτό επιλέγουμε να βάλουμε τη διαδικασία υπό το ΑΣΕΠ, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι η κυβέρνηση, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, έχει το προνόμιο να βάζει όποιους κρίνει εκείνη, γιατί καλείται να διοικήσει μαζί τους. Όχι. Εμείς βάζουμε όλα αυτά τα επιπλέον φίλτρα και γι' αυτό και έχουμε και υποστεί και μια κριτική, αν θέλετε. Αλλά εννοώ για το γεγονός ότι χαλάμε λίγο τη σούπα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή τη χώρα και όλοι ξέρουμε ότι για πολλά χρόνια υπήρχε η λογική ότι τώρα που ήρθαμε εμείς τα πράγματα πρέπει τα δικά μας παιδιά να βρουν δουλειά. Αυτό όμως αλλάζει με την κυβέρνηση αυτή. Και αυτό αλλάζει, διότι ναι, τη 2023 πρέπει να στείλουμε ένα σήμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι θέλουμε τους καλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουν αυτά τα φίλτρα και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι θεωρώ, κύριε Τσίμα, θλιβερή τη στάση της αντιπολίτευσης. Και λέω θλιβερή, διότι η αντιπολίτευση, παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε όχι σε όλα. Όχι στο να υπαχθεί η διαδικασία υπό το ΑΣΕΠ. Όχι στο να απαιτείται συναφές πτυχίο για ένα διοικητή νοσοκομείο. Όχι στο να απαιτείται συναφής εργασιακή εμπειρία με τη θέση. Όχι στο να γίνεται τεστ δεξιοτήτων σε όλους τους υποψηφίους. Όχι στο να περνούν στην επόμενη φάση μόνο οι 15 πρώτοι του τεστ. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν κόμματα και χρώματα. Και εμείς εδώ είμαστε για να βελτιώνουμε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πολύ. Ενσωμάτωσα πάρα πολλά σχόλια από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Πολύ χρήσιμα σχόλια, τα οποία αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και εδώ είμαστε διαρκώς να βελτιώνουμε. Δεν έχουμε το αλάστο, δεν είμαστε κάτω στην πόλη της αλήθειας, κάθε άλλο. Είμαστε εδώ για να βελτιώνουμε και να κάνουμε τα νομοσχέδια καλύτερα. Αλλά το όχι σε όλα δεν μας πάει πουθενά. Τώρα, πότε πρακτικά πού βρισκόμαστε, ενώ θέλω να πω πότε θα γίνουν οι πρώτοι εφαρμογή αυτού του νόμου. Το Σαββατοκύριακο ήδη υπεγράφει η πρώτη υπουργική απόφαση κατά εφαρμογή του νόμου. Ξεκινάει η διαδικασία για τον έναν κεντρικό διαγωνισμό που θα γίνει για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Τι εννοώ, έχουμε 160 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων στο παρελθόν. Ναι. Γινόντουσαν, κύριε Τσίμα, 160 ξεχωριστές προκηρύξεις. Ναι. Λέμε, γιατί να μην γίνει μία, η οποία και θα εξοικονομήσει πόρους και θα πετύχουμε μία οικονομία κλίμακας, αλλά και θα μας δώσει μία δεξαμενή από την οποία να μπορούμε να αντλούμε σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση. Άρα λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για μία ενιαία προκήρυξη που θα γίνει για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εν δυνάμει θέσεων, προκειμένου ακριβώς να προχωρήσει η διαδικασία και να προχωρήσει με τρόπο που να εξοικονομεί πόρους και για το ΑΣΕΠ και συνολικά για την, θα έλεγα, πιο αποτελεσματική διαδικασία. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από τα νοσοκομεία και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα έρθει και σε αυτήν. Και προχωράμε παράλληλα προχωρούμε. Τώρα εδώ που τα λέμε τα νοσοκομεία είναι και το πιο κρίσιμο και το πιο επίμαχο. Είναι σίγουρα επίγον. Είναι επίγον, αλλά εξίσου επίγον προφανώς είναι και και άλλοι φορείς εθνικής εμβέλειας. Γι' αυτό τα παράλληλα, θα έλεγα, προχωρούμε και στις προκηρύξεις για αυτούς τους άλλους φορείς εθνικής εμβέλειας. Αλλά ναι, η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι τα νοσοκομεία και είναι ο ευαίσθητος χώρος της υγείας. Τώρα, αν μου επιτρέπετε δύο γρήγορες ερωτήσεις. Σε μια δημοσκόπηση για την οποία μιλούσα προηγουμένως στις μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες, υπάρχει ένα ερώτημα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι εντυπωσιακό το 80% των πολιτών και με μεγάλη πλειοψηφία σε όλο το πολιτικό φάσμα, ανεξαρτήτως πολιτικής προτίμησης, κομματικής προτίμησης, η απάντηση κατά 80% είναι ναι. Να αξιολογούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Και το εντυπωσιακό είναι ότι και μεταξύ εκείνων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ήδη η απάντηση υπέρ της αξιολόγησης είναι 70%. Οπότε επιστρέφω με το ερώτημα, θα τη δούμε, εννοώ πλήρη, την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί ένας νόμος από τον προκάτοχό μου, τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος είναι στην πρώτη χρονιά εφαρμογής. Και αυτό συνδέει ξεκάθαρα την αξιολόγηση με τη στοχοθεσία. Τίθενται στόχοι. Και μάλιστα, όταν κανείς επιτυγχάνει τους στόχους, αυτό ανοίγει το δρόμο και σε οικονομική επιβράβευση. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Παράδειγμα, όσοι είναι πιο αποτελεσματικοί στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, στην υλοποίηση των έργων για τα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας, μπορούν να πάρουν και ένα επιπλέον μισθό σε μια χρονιά.
Άρα πλέον συνδέουμε την αξιολόγηση με τους στόχους, με τη στοχοθεσία, και αυτό ήδη βρίσκεται σε υλοποίηση και μάλιστα είμαστε σε μια διαδικασία να επεκτείνουμε αυτό το οικονομικό μπόνους, αν θέλετε, σε όλες τις εκφάνσεις. Όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, ευρύτερα να επεκταθεί ακριβώς το μπόνους ανάλογα με τους στόχους. Άρα πλέον θα υπάρχουν στόχοι και υπάρχουν ήδη στόχοι, οι οποίοι οδηγούν ακριβώς και στην αξιολόγηση του δημοσίου υπαλλήλου. Μάλιστα. Και η επόμενη ερώτηση. Στην ίδια δημοσκόπηση που κρίνεται η αξιοπιστία ή η εμπιστοσύνη σε διάφορους φορείς, μου έκανε εντύπωση ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης. Προφανώς γιατί υπήρξε μεγάλη αρνητική δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχει μια αίσθηση απουσίας ελέγχου. Είχε ψηφιστεί ένας νόμος που προέβλεπε να γίνει μια βάση δεδομένων, ένα κάτι σαν μητρό, όπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα δίνουν τα στοιχεία τους και τα οικονομικά και τις δράσεις τους. Πού βρισκόμαστε? Έγινε ήδη, κύριε Τσίμα, υλοποιήθηκε ήδη, μάλιστα είναι σχετικά πρόσφατο, έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες. Πράγματι υπήρχε και υπάρχει για αρκετά χρόνια στη χώρα μας μία, θα έλεγα, επιφυλακτικότητα μερικές φορές απέναντι στη ΜΚΟ. Κάποιες φορές δικαιολογημένη, πολλές φορές αδικαιολόγητη όμως. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως, ναι, γιατί και είναι κρίμα άλλωστε, δηλαδή χάνουμε ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Υπάρχουν λαμπρές ΜΚΟ, οι οποίες κάνουν εξαιρετικό έργο. Και υπάρχουν και άλλες, οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο διαφανείς, για παράδειγμα, και να πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος στην υλοποίησή του τι απαιτούσε? Απαιτούσε κάποιες πλατφόρμες, οι οποίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε λειτουργία. Είναι στο keep.gov.gr, όπου μπαίνει μια ΜΚΟ, εγγράφεται. Πώς εγγράφεται? Πρέπει να δώσει πολλά στοιχεία που αφορούν στην ίδρυσή της, στη σύνθεσή της, τα φορολογικά της στοιχεία, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και το καθεξής. Και θα μου πείτε, και γιατί να πάει να γραφτεί μια ΜΚΟ? Απαντώ. Διότι αν γραφτεί, έχει δύο σημαντικές δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά της. Η πρώτη είναι σημαντικές φοροελαφρύνσεις, για παράδειγμα να μην πληρώνει ένφια για τα κίνητα της ΜΚΟ, να πληρώνει μειωμένο ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχει η ΜΚΟ, άρα σημαντικές φοροελαφρύνσεις. Και η δεύτερη δυνατότητα που ανοίγεται είναι να είναι επιλέξιμος κανείς, η ΜΚΟ δηλαδή, για κρατικές χρηματοδοτήσεις. Όσα περισσότερα στοιχεία προσκομίζει μία ΜΚΟ για την, αν θέλετε, τη διαφάνειά της, τη λειτουργία της, τόσες περισσότερες δυνατότητες ανοίγονται σε ό,τι αφορά και το ένα και το άλλο. Και κρατικές χρηματοδοτήσεις. Άρα, τι πάμε και κάνουμε? Πάμε και λειτουργούμε ένα μητρό, το οποίο είναι η βάση αναφοράς. Η βάση αναφοράς για όλους. Η βάση αναφοράς για το δημόσιο, αλλά η βάση αναφοράς και για έναν ιδιώτη ή για ένα ίδρυμα το οποίο θέλει να συνεργαστεί, για παράδειγμα, μια ΜΚΟ και λέει: Είναι σοβαρή, είναι διαφανής. Για να μπορώ να δω αν έχει πιστοποιηθεί αυτό το μητρό. Μάλιστα. Άρα αυτό γίνεται προκειμένου ακριβώς να ρίξουμε άπλετο φως στη λειτουργία των ΜΚΟ, αλλά και να δώσουμε υγιή κίνητρα σε αυτές τις ΜΚΟ που επιτελούν εξαιρετικό έργο να συνεχίσουν να το επιτελούν και με τη στήριξη του κράτους. Δεν είναι υποχρεωμένη μια ΜΚΟ να το κάνει, αλλά αν δεν το κάνει, αν δεν το κάνει, προφανώς είναι εκτεθειμένη στα μάτια και του δημοσίου, αλλά και εκείνων που θα ήθελαν να την χρησιμοποιήσουν, να τη βοηθήσουν. Όλα εκείνα τα κίνητρα για να οθήσουμε τις ΜΚΟ στο να γίνουν διαφανείς, αν δεν είναι ήδη, και να προσκομίσουν όλα αυτά τα στοιχεία προς γνώση όλων. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή στο Μητρό, είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε, μπαίνει και βλέπει. Αυτές έχουν αρχίσει να γράφονται, κάποιες ΜΚΟ, οι οποίες έχουν προσκομίσει τα στοιχεία και έχουν πράγματι πιστοποιηθεί. Άρα ξεκίνησε πρόσφατα αυτή η διαδικασία και ο στόχος είναι να είναι το σημείο αναφοράς πλέον αυτό το Μητρό για όλες τις ΜΚΟ στη χώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεραμέως. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.